Με τις ελλείψεις σε βιβλία να φτάνουν το 10% και με τους μαθητές των Γενικών και Τεχνικών Λυκείων να μην γνωρίζουν ποια θα είναι η τελική μορφή των σχολείων τους, άνοιξαν σήμερα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων τα σχολεία και στη Μαγνησία. Οι καθηγητές δηλώνουν απογοητευμένοι και απεσιόδοξοι και δεν κρύβουν την έντονη ανησυχία τους για το μέλλον του Λυκείου βάσει των όσων έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Παιδείας. Κάποιοι μαθητές ήδη σπουδάζουν, οι μαθητές της πρώτης τάξης, στο νέο Λύκειο και δεν ξέρουμε τι θα είναι το νέο Λύκειο. Ποιο θα είναι αυτό το νέο Λύκειο. Είναι παγκόσμια πρωτιά αυτό. Κάποιοι μαθητές σπουδάζουν στο τεχνολογικό Λύκειο. Δεν γνωρίζουμε τι θα είναι αυτό το τεχνολογικό Λύκειο. Δεν υπάρχει ένας νόμος να μας πει ότι το τεχνολογικό Λύκειο θα είναι αυτό. Την ίδια στιγμή εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις σε βασικά βιβλία με το σχετικό ποσοστό να φτάνει το 10%. Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαγνησίας κάνει λόγο για ένα πρωτοφανές φιάσκο, σχολιάζοντας ότι το κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκαν τα σχολεία για φωτοτυπίες και DVD εξαιτίας της καθυστέρησης στην εκτύπωση και διανομή των βιβλίων αντιστοιχεί στο ποσό που εξοικονόμησε το Υπουργείο από τη συγχώνευση των σχολείων. Κατά τους μετριότερους υπολογισμούς των ΕΛΜΕ και κυρίως της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, οι φωτοτυπίες αυτές κοστίσανε γύρω στα 50 ευρώ ανά μαθητή. Δηλαδή, μιλάω για τις φωτοτυπίες αυτές καθ' αυτές, για τις εκτυπώσεις, για τις βιβλιοδετήσεις, για τα DVD, για τα μοιράσματα και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν τα χρήματα ισοδυναμούν για τους 690.000 μαθητές που έχει δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη συγχώνευση 500 σχολείων. Το μόνο θετικό σημείο είναι ότι δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα θέρμανσης στα σχολεία της Μαγνησίας μετά το τέλος των χριστουγεννιάτικων διακοπών.